Τις προτάσεις του ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου για την έξοδο από την κρίση, με αφορμή την παρουσίασή τους απόψε στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Αλέξανδρος. Τις προτάσεις τους λοιπόν δημοσιοποιούν ο γνωστός οικονομολόγος και ιδρυτικό μέλος του Μετόπου, Δημήτρης Καζάκης. Και ο κύριος Καζάκης και ο Θέμης Συμβουλόπουλος του ΕΠΑΜ βρέθηκαν νωρίτερα στα στούντιο της ΕΡΤΡΙΑ το μεσημέρι συγκεκριμένα και παραχώρησαν συνέντευξη για το Δελτίο Ειδήσεων, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε τώρα. Να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο βράδυ και μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στα στούντιο της Ελεύθερης ΕΡΤ. Καλωσορίζω τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, ιδρυτικό μέλος του ΕΠΑΜ και γνωστό οικονομολόγο. Έτσι. Καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Θέμη Συμβουλόπουλο, ο οποίος ήταν και συνάδελφος και παραμένει, να υποθέσω, στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Πρώτος συντονιστής πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ. Καλώς ήρθατε. Η παρουσία σας στη Θεσσαλονίκη έχει να κάνει με πολιτικούς λόγους, έτσι, πολιτική ομιλία. Έχει μια εκδήλωση, ανοιχτή συζήτηση που οργανώνει το ΕΠΑΜ εδώ στη Θεσσαλονίκη σχετικά με το, με τις εξελίξεις που έχουμε σήμερα και τι εναλλακτικές μπορούμε να έχουμε σε σχέση με το αδιέξοδο που έχει οικοδομηθεί σήμερα για τη χώρα. Που δεν είναι πρωτοφανές, είναι ένα αδιέξοδο το οποίο συνεχίζεται και κλιμακώνεται εδώ και 5-6 χρόνια και που πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε τις αναγκαίες αποφάσεις για να φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Διαφορετικά θα δούμε τα χειρότερα. Κύριε Καζάκη, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι κατά καιρούς έχετε προτείνει δημοσίως ή έχετε θέσει στο δημόσιο διάλογο στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής κρίσης που έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια και βασανίζει όλη την ελληνική κοινωνία. Έχετε προτείνει ρηξικέλευτες θέσεις και προτάσεις. Ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι το τουλάχιστον έτσι χαρακτηρίστηκαν. Ναι. Να χρησιμοποιήσουμε το εθνικό νόμισμα, να φύγουμε δηλαδή από το ευρώ, ίσως να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Εθνικοποίηση των τραπεζών, διαβάζω, μονομερή διαγραφή του παράνομου και καταχρηστικού χρέους. Πόσο εφικτά είναι όλα αυτά να γίνουν τελικά? Είναι με δεδομένο ότι και η παρούσα κυβέρνηση ένα μέρος αυτών των προτάσεων στο δημόσιο διάλογο προεκλογικά είχαν τεθεί. Ωστόσο, στις διαπραγματεύσεις βλέπουμε ότι μάλλον θα οδηγηθούμε σε έναν έντιμο συμβιβασμό. Ναι, δεν ξέρω σε κάποιο βαθμό θα είναι ούτε καν συμβιβασμός ούτε έντιμος. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι σε μια ολοκληρωτική υποχώρηση απέναντι στους δανειστές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν. Δεν μπορούν να γίνουν με τον τρόπο που πρότεινε η κυβέρνηση. Δεν μπορούν να γίνουν με όρους πείθω τον κύριο Σόιμπλε ή την κυρία Μέρκελ ή τον κύριο Ντάιζεμπλουμ. Για να γίνουν αυτά πρέπει να είναι σε ρήξη. Δηλαδή σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ρήξη με τους δανειστές, να το πούμε συνολικά. Εάν δεν είναι σε ρήξη, δεν μπορείς να έχεις αποτέλεσμα. Γιατί η χώρα ελέγχεται. Και τώρα δεν ελέγχεται μόνο νομικοπολιτικά, ελέγχεται πρωτίστως οικονομικά. Από τη στιγμή σου ελέγχουν τη ροή χρήματος, σου ελέγχουν την οικονομία. Και αν δεν πάρεις άμεσα μέτρα θωράκισης και ανάσχεσης αυτής της εξάρτησης, δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Και εκεί απέτυχε ακριβώς η κυβέρνηση. Δεν είναι ότι απέτυχε στις διαπραγματεύσεις. Απέτυχε στο να πάρει μέτρα να θωρακίσει την οικονομία, ώστε να μην εκβιάζεται. Όπως αυτά τα μέτρα που όλοι επικαλείστε στον πολιτικό σας λόγο, ποια είναι τελικά? Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να έχει κάνει είναι να εθνικοποιήσει τις τράπεζες. Δηλαδή, είναι αδιανόητο να παραμένουν οι τράπεζες στον κύριο Σάλα, στον κύριο Ράπανο και σε όλους αυτούς που χρεοκόπησαν την ελληνική οικονομία. Εθνικοποιημένες ουσιαστικά δεν είναι? Όχι. Με την ανακεφαλαιοποίηση. Μέχρι στιγμής έχουμε εθνικοποιήσει ζημιές. Μάλιστα. Τώρα να εθνικοποιήσουμε το μοχλό, το τραπεζικό μοχλό. Και τι θα πρέπει να κάνουμε για σαν εθνικοποίηση? Εθνικοποίηση σημαίνει ότι τις βάζει σε καθάριση. Βάζει σε καθάριση τις τράπεζες, τα ενεργητικά των τραπεζών, ώστε να δούμε ποια είναι τα θαλασσοδάνεια. Και βεβαίως να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα. Να δούμε τι χρήμα υπάρχει, που έχει πάει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Από την 1η-1η-2015 μέχρι 6 Τετάρτου, 6 Πέμπτου του 2015, δηλαδή
τέσσερις μήνες, η ελληνική κυβέρνηση έχει δώσει εγγυήσεις 48 δισεκατομμυρίων για δάνεια, ομολογιακά δάνεια των τραπεζών, 48 δισεκατομμυρίων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι τράπεζες δανείζονται από τη διεθνή αγορά με εγγύηση του Ελλήνα φορολογούμενου. Που σημαίνει ότι αν οι τράπεζες αυτές για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να πληρώσουν, θα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Χώρια τα 48 δισεκατομμύρια έχει δανειστεί από τον Ευρωσύστημα, από τον κύριο Ντράγκη, άλλα 63 δισεκατομμύρια. Εάν τα βάλουμε κάτω, θα δούμε ότι ξεπερνάνε τα 100 δισεκατομμύρια αυτά που έχουν δανειστεί μόνο το τελευταίο τετράμινο. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Και πού θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία? Δηλαδή, εάν είναι κάθε μήνας που περνάει οι τράπεζες να μας φορτώνουν χρέος επιπλέον 20 με 25 δισεκατομμύρια, η χώρα είναι καμένη μόνο από αυτό το πράγμα. Χώρια το δημόσιο χρέος, χώρια όλα τα άλλα προβλήματα που έχει η οικονομία. Γι' αυτό πρέπει άμεσα να, έπρεπε να έχει γίνει. Γιατί ήταν το Πράτη, λοιπόν? Το ερώτημα πλέον επικεντρώνεται εκεί. Με δεδομένο. Γιατί, ναι. Γιατί υπάρχει μια άποψη, την οποία την εξέφρασε και νομίζω και χθες ή σήμερα, είδα μια δήλωση του κ. Δραγασάκη, ότι οι τράπεζες ελέγχονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και άρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι, μα με συγχωρείτε. Εάν αποδέχεσαι ότι η βασική μοχλή ή οι τομείς της οικονομίας σου ελέγχονται από τους έξω και έχεις υπογράψει και τις 20 Φεβρουαρίου το κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup, τη συμφωνία όπως τη λέει η κυβέρνηση, που λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω βήμα εάν δεν έχω την έγκριση των δανειστών, με συγχωρείτε, είμαστε απικία και πρέπει κάποτε να αποφασίσουμε ποιο πρέπει να είναι το μέλλον μας. Ως απικία ή ως κυρίαρχο κράτος? Ποιος αποφασίζει αυτό ή ποιος θα πρέπει να αποφασίζει? Ο ελληνικός λαός ή οι δανειστές ή οποιοδήποτε άλλος? Πόσο εφικτό είναι τελικά να λειτουργείς αυτόνομα και αυτοδιάθετα, ειδικά στην εθνική σου οικονομία, σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλέον οικονομικό πλαίσιο και περιβάλλον? Και το είδαμε αυτό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, μία χώρα με άλλους 27 εναντίον της ή απέναντί της. Ναι, γιατί επέλεξε η κυβέρνηση να δώσει τη διαπραγμάτευσή της εντός του Eurogroup, το οποίο βεβαίως είναι ανισότιμο. Δεν έχει ούτε συνθήκες ισοτιμίας, ούτε συνθήκες αμοιβιότητας. Δεν είναι θέμα διάθεσης, είναι έτσι το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί. Έπρεπε να δώσει τη μάχη της, κατά τη γνώμη μου, στη διεθνή κοινότητα. Έπρεπε να πάει το θέμα να πάει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και θα βλέπαμε τότε ποιος θα ήταν μόνος του και τι συμμαχίες θα διαμορφωνόντουσαν. Γιατί, όπως ξέρετε, σε διεθνές επίπεδο υπάρχει πολύ έντονη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει με τα χρέη. Υπάρχουν ειδικές αποφάσεις του ΟΗΕ μόλις προσφάτως και όλα αυτά τα πράγματα. Ήρθε ο επιτετραμένος του ΟΗΕ εδώ και μας εξήγησε στα πλαίσια της Επιτροπής κυρία Κωνσταντοπούλου για την ανάληψη του χρέους και μας το είπε αυτό το πράγμα. Λέει, τι κάνετε, πρέπει να αποφασίσετε. Είσαστε κυρίαρχο κράτος ή είσαστε απικία? Αν είσαστε απικία, εντάξει, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, ξεχάστε το. Εάν όμως θέλετε να είσαστε κυρίαρχο κράτος, αφροντίστε να πάτε διαμέσου του διεθνούς δικαίου, διαμέσου του ΟΗΕ και με την πρόταση που μας έχει κάνει. Αν τη χρησιμοποιούσαμε, τι θα λέγαμε? Υιοθετώ την πρόταση του ΟΗΕ. Έχετε πρόβλημα? Βρείτε τον ΟΗΕ. Μάλιστα. Με μένα γιατί? Κύριε Συμβουλόπουλε, πολιτικά πού ανήκει το ΕΠΑΜ? Δηλαδή, θέλω να πω, η πολιτική σας συγγένεια και η ιδεολογική σας συγγένεια. Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι βασικά στρεβλά, απηχεί μάλλον μια στρεβλότητα στην ελληνική πραγματικότητα. Με την έννοια ότι έχουμε συνηθίσει να κατατάσσουμε τους ανθρώπους αριστερούς και δεξιούς ή σε κεντρώους όλα αυτό τα περισσότερα τα χρόνια της μεταπολίτευσης ειδικά, αλλά και νωρίτερα. Λοιπόν, το ΕΠΑΜ απηχεί μια συμμαχία, για αυτό το λόγο ιδρύθηκε το 2011 στις πλατείες τότε που ξεχύθηκε ο κόσμος έξω και είναι η προσπάθεια να γίνει από τα κάτω η ενότητα του λαού, δηλαδή μια κοινωνικοπολιτική συμμαχία πέρα και πάνω από τις διαχωριστικές γραμμές, τις απατηλές διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες έχουν μπει όλα αυτά τα χρόνια και που έχουν να κάνουν με την ιδεολογία των ανθρώπων. Γιατί, να ολοκληρώσω ένα λεπτάκι. Άρα, αν θέλουμε να βάλουμε ένα προσδιορισμό, θα λέγαμε ότι όποιος είναι πατριώτης και δημοκράτης, έχει λόγο, τη θέση να έρθει μέσα στο ΕΠΑΜ, λοιπόν, και να μπορέσει να δράσει σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι. Να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Συμμετείχατε στις ευρωεκλογές, έτσι? Ναι. Στις εθνικές εκλογές απήχατε. Κάποιοι είπαν ότι το κάνατε για να πρημοδοτήσετε, εντός εισαγωγικών, τον ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος τουλάχιστον στον δημόσιο προεκλογικό του λόγο είχε μία εγκύτητα με τις δικές σας θέσεις και απόψεις. Ναι, όσον ισχύει αφορά, αυτό? Όσον αφορά τα ζητήματα του χρέους, ας πούμε, ναι, υπήρχε. Ισχύει αυτό? Ναι, ναι, βεβαίως ισχύει. Κοιτάξτε να δείτε, μην συγκρίνουμε τις ευρωεκλογές με τις εκλογές. Καταρχήν, ο τόπος ήρθηκε μέσα σε ένα εκβιαστικό περιβάλλον, μέσα σε 20-25 μέρες, δηλαδή μετά την απόφαση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε εθνικές εκλογές. Κατά τη γνώμη μας, αυτή ήταν μια πρακτική, η οποία δεν είναι από την Ελλάδα, δεν αποφασίστηκε εδώ, αποφασίστηκε από τα κέντρα του εξωτερικού και ειδικά από τους εταίρους μας για το πότε πρέπει να πάμε σε εκλογές. Το έχουν πει και οι ίδιοι εξάλλου και η δική μας η πολιτική. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν είδαμε την αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή να κατέβει το «επάμε σε εκλογές», με τη λογική ότι τη δυναμική τη συγκέντρωνε ένα κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και ήταν ένα κόμμα καθαρά αντιμνημονιακό, τουλάχιστον στα χαρτιά. Και η λογική μας ποια ήταν? Να ξεμπερδεύουμε με τους προηγούμενους. Αυτό το ακροδεξιά λογική της κυβέρνησης του Σαμαρά και του Βενιζέλου, που κατέστρεψε αυτή τη στιγμή τον τόπο, έτσι, έπρεπε να λάβει ένα τέλος. Λοιπόν, γι' αυτό δεν διανοηθήκαμε ούτε στο ίχνος να ανακόψουμε, αν θέλετε, τη δυναμική που θα μπορούσε να ανέπτυσε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε. Σας προσέγγισε ο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, προεκλογικά. Μετεκλογικά? Όχι. Ούτε σε επίπεδο συμβουλευτικό, εν πάση περιπτώσει. Όχι, 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 σε καμία περίπτωση. Απλά προεκλογικά, μάλιστα και πριν ανακοινωθούν οι εκλογές, είχαμε κάνει μία και μόνη συνάντηση, αυτό περί αυτού πρόκειται, στην οποία συζητήσαμε τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και ότι μπορούμε να συμπορευτούμε στα ζητήματα του χρέους και στα ζητήματα των χρεών των πολιτών, των πληστηριασμών, της πρώτης κατοικίας, ας πούμε, και αυτά κτλ. Και να αναπτυχθεί ένας διάλογος πάνω στο ζήτημα του χρέους. Μετά μεσολάβησαν οι εκλογές και αυτό ήταν. Κύριε Καζάκη, είστε αισιόδοξος για την έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων? Όχι. Όποιος ξέρει να διαβάζει νούμερα και δεδομένα δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος. Η κυβέρνηση απέδειξε ότι το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να υποχωρεί. Δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν υπάρχουν κοκκινές γραμμές. Έχει υπογράψει πράγματα τα οποία ως ένα βαθμό είναι χειρότερα από τους προηγούμενους. Δεν εννοώ ότι οι προηγούμενοι δεν έχουν κάνει τα χείριστα. Εννοώ όμως ότι η κυβέρνηση κάτω από τη λογική «δεν εκβιάζομαι και δεν εκβιάζω, δεν θα προκαλέσω ρήξη» και όλα αυτά τα πράγματα αναγκάστηκε να υπογράψει τη συμφωνία της 23 Φεβρουαρίου, που νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί τα τελευταία 6 χρόνια, δηλαδή εντός των μνημονίων. Όχι μόνο έχει αναγνωρίσει το σύνολο του χρέους, όχι μόνο έχει αναγνωρίσει με ποιον τρόπο θα πρέπει να γίνει βιώσιμο σύμφωνα με αυτό που θέλουν οι δανειστές, δηλαδή με το να κυνηγάμε αένα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία μετά πρέπει να τα καταθέτουμε στον ειδικό λογαριασμό των δανειστών. Όχι μόνο πρέπει να προχωράμε σε ιδιωτικοποιήσεις, όπως για παράδειγμα τώρα στα 14 αεροδρόμια που πουλούνται στη γερμανική Fraport, και μετά τα έσοδα να καταθέτουν πάντως πάλι στους δανειστές, αλλά και δεν πρέπει να παίρνετε οποιοδήποτε μέτρο στα πλαίσια του εσωτερικού μετόπου, να το πούμε έτσι, στα πλαίσια εσωτερικής πολιτικής, αν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των δανειστών. Αυτό το πράγμα, με συγχωρείτε, αναβαθμιστήκαμε επισήμως σε απικία. Ήμασταν απικία με τις δανειακές συμβάσεις και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τώρα επισήμως πλέον μια κυβέρνηση αποδέχεται ότι μπορεί να υπογράφει τέτοιες συμφωνίες χωρίς καν να περνάνε από την Ελληνική Βουλή. Χωρίς καν. Όχι πως κάτι, αν περνάει από την Ελληνική Βουλή, θα άλλαζε ο χαρακτήρας του, έτσι. Διαβάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε, τι συμπέρασμα βγάζετε? Μίλησε για έναν ξαφνικό θάνατο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να προέλθει, ναι, στην ελληνική οικονομία. Η τακτική των δανειστών ήταν από την αρχή ξεκάθαρη, την ξέραμε και πριν. Τη συζητάγαμε και πριν, και όχι μόνο εμείς, αλλά και άνθρωποι, και οι οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ, και του αντιμνημονιακού ευρύτερου χώρου, να το πούμε έτσι. Όλοι την ξέραμε. Ξέραμε ότι αυτό που θα επιχειρηθεί είναι αυτό που επιχειρήθηκε. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να σε οδηγήσει σε δημοσιονομικό στραγγαλισμό για να πας μετά να υπογράψεις ό,τι θέλεις. Και το δεύτερο, να τραβάνε διαπραγματεύσει επάπειρον, διότι το πρόβλημα είναι ότι ενώ εσύ στραγγαλίζεις την οικονομία σου και τα δημοσιονομικά σου, αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα να σε μεταθέτουν από τις 11 του Μάη, θα σε μεταθέσουν στο τέλος του Μάη, από το τέλος του Μάη ενδεχομένως στην αρχή του Ιούνιου και πάει λέγοντας. Όπως γίνεται αυτή τη στιγμή 4 μήνες τώρα. Λοιπόν, άρα το πρόβλημα είναι δικό μας.
δηλαδή της κυβέρνησης. Ενώ τα ήξερε, θα έπρεπε να είχε πάρει μέτρα ανάσχεσης. Μέτρα ανάσχεσης δεν υπήρχαν πουθενά. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο να παίζουμε το παιχνίδι των δανειστών. Αρπάζοντας, και κατά τη γνώμη μου δεν είναι αρπαγή, είναι κλοπή με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους των ταμιακών διαθεσίμων, των ασφαλιστικών φορέων, των νοσοκομείων, των πανεπιστημίων και έτσι. Όχι απλά τα κλέβουν, γιατί είναι ψέμα, μέγα ψέμα. Δεν θα επιστρέψουν όχι, αυτά. Όχι βέβαια. Από πού θα επιστρέψουν, να τα πούμε, βάλουμε κάτω τα νούμερα, γιατί με τρελαίνουν πραγματικά. Ακούμε από τους κυβερνητικούς, για παράδειγμα, ότι ήταν λιμνά ζώντα τα ταμιακά διαθέσιμα. Δηλαδή, ο ελληνικός, ευρύτερος ελληνικός τομέας, τα νοσοκομεία μας και όλα αυτά τα πράγματα, είχαν λιμνά ζώντα ταμιακά αποθέματα. Λεφτά δηλαδή στα ταμιά τους ήταν λιμνά ζώντα και έπρεπε να τα πάρει η κυβέρνηση να τους δώσει τόκο. Αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Ήταν ελάχιστα ό,τι είχε απομείνει από τη λαϊλασία που είχε προηγηθεί από τα προηγούμενα χρόνια και τα έκλεψε η κυβέρνηση. Τώρα τι έκανε, θα τα επιστρέψει, να τα βάλουμε κάτω. Εάν αύριο το πρωί στις 11 του μηνός κλείσουν συμφωνία με το Eurogroup θα πάρουμε 7,8 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν είναι. Συν 1,2 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της διαθέσιμης. 10 δις. Ωραία. Χοντρικά. Οι υποχρεώσεις μας απέναντι στο χρέος μέχρι τον Αύγουστο είναι 16 δισεκατομμύρια. Πέστε μου εσείς. Όταν υποχρεώσει το χρέος μόνο 16 δισεκατομμύρια και θα πάρεις 10, τι θα κάνεις, θα αναγκαστείς να βρεις και άλλα λεφτά με δανεισμό, δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι, θα καλυφθεί με έντοκα γραμμάτια ή με άλλο τρόπο. Ποια είναι τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας αυτή τη στιγμή? Τα ταμιακά διαθέσιμα αυτή τη στιγμή είναι μηδενικά. Είναι μηδενικά. Δεν υπάρχουν τίποτα. Αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα αν θα πληρωθούν οι συντάξεις στο τέλος του Μάη. Και θα πληρωθούν μόνο εάν η κυρία Μέρκελ, η μαντάμ, θα θελήσει να στηρίξει την κυβέρνηση. Πώς θα επιστρέφαμε τότε σε εθνικό νόμισμα, κύριε Καζάκη? Μα ακριβώς εκείνο το θέμα μας. Είναι ότι το νόμισμα υπάρχει δύο τρόποι να το αποκτήσεις. Ή δανειζόμενος το, να το δανειστείς από ξένα κέντρα, από κέντρα που δεν ελέγξεις εσύ σαν κράτος, εννοώ πάντα, ή το δημιουργείς εσύ σαν κράτος. Όπως το δημιουργεί ο κύριος Ντράγκη. Ο κύριος Ντράγκη πώς δίνει χρήμα? Το δημιουργεί από το πουθενά ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση που υπάρχει. Με τι ισοτιμία? Και με δεδομένο ότι υπήρχε το παράδειγμα της Αργεντινής που προχώρησε σε ισοτιμία του εθνικού της νομίσματος με το δολάριο και τελικά είχε κάποιο αποτέλεσμα όλο αυτό. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε, εσείς είστε ήδη. Εγώ βλέπω τα οικονομικά της Αργεντινής να πηγαίνουν μια χαρά. Βελτιώνεται. Ήδη εκεί που ήταν το 1 τρίτο στην οικονομική της επιφάνεια στην Ελλάδα, με την Ελλάδα, έχει φτάσει ήδη την Ελλάδα και την υπερβαίνει. Προσφάτως έστειλε στο διάστημα, ενώ πουλήσαμε εμείς χωρίς καν να πληρωθούμε τον Ελλάστατ, το δορυφόρο. Λοιπόν, αυτοί φτιάξανε, κατασκεύασαν δορυφόρο από τα πανεπιστήμια τους με συνδρομή των Ιαπώνων και έστειλαν δορυφόρο τώρα, μόλις πριν λίγες μήνες, στο διάστημα καθαρά αργεντίνικο. Δημιουργούν καινούργια εργοστάσια συνολικά, αναπτύσσεται η παραγωγική τους βάση, βελτιώνεται η κατάσταση του πληθυσμού χωρίς να θέλω να πω ότι έχουν λύξει τα προβλήματά τους, αλλά φανταστείτε από πού ξεκινήσανε. Για να μπορέσουν να καλύψουν. Και όλο αυτό το διάστημα οι διεθνείς αγορές έχουν κηρύξει την Αργεντινή σε default, σε πτώχευση. Αλλά εφόσον δεν έχει ανάγκη να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές, το default δεν παίζει καμία σημασία. Δεν έχει κανένα λόγο να την ανησυχεί. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα το πρόβλημα μας είναι εκεί. Εάν έχουμε ανάγκη τις διεθνείς αγορές, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να την είσαι για ανάγκη ένας επιχειρηματίας τοκογλύφους. Αν έχεις ανάγκη τοκογλύφους, είσαι χαμένος. Είτε βρίσκεις καλές, είτε έχεις καλές σχέσεις με τους ογλύφους, είτε όχι. Εντάξει, ας θεωρήσουμε ότι ο δημόσιος τομέας, το κράτος δηλαδή, αφού δεν θα έχει ανάγκη τις αγορές, θα μπορεί να έχει το δικό του νόμισμα. Ο ιδιωτικός τομέας, πώς θα συνάπτει διεθνείς συνεργασίες? Όπως συνεπτήκε πριν από το ευρώ, ανοίγοντας ένα πιστωτικό λογαριασμό στις τράπεζες, οι οποίες τράπεζες αναλάμβαναν να πληρώσουν στο συνάλλαγμα την δοσοληψία και ο ιδιώτης. Με τι είχε έγκαια και με τι εμπιστοσύνη όμως από τις διεθνείς αγορές προς τον ιδιώτη Έλληνα επιχειρηματία? Δεν χρειάζεται καν με τον Έλληνα επιχειρηματία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ιστορία. Απλά
Αυτό που θα εξασφαλιστεί με το εθνικό νόμισμα είναι η δυνατότητά μας να οικοδομήσουμε μέτρα εμπιστοσύνης με χώρες εκείνες που πραγματικά αποδέχονται να έχουμε αμοιβαία σχέση με το εμπόριο. Αυτή τη στιγμή είμαστε έρμεο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να φύγουμε από εκεί, να αναπτύξουμε ένα ευρύτατο ορίζοντα σχέσεων με πάρα πολλές χώρες στον πλανήτη, ώστε να έχουμε και εναλλακτικές ακριβώς του εθνικού μας εμπορίου. Να μην είμαστε ελεγχόμενοι πλήρως από γερμανικές εταιρείες. Μάλιστα. Κύριε Συμβουλόπουλε, φαντάζομαι ότι και με το ρόλο που έχετε γνωρίζετε και τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας, γνωρίζετε και τις ανησυχίες, γνωρίζετε και τους φόβους. Πώς θα χαρακτηρίζατε τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλείτε καθημερινά, πώς θα χαρακτηρίζατε όλο αυτό τον προβληματισμό που σας εκφράζουν, πώς τους καθησυχάζετε? Ναι. Λοιπόν, τους αφυπνίζετε βασικά ή τους καθησυχάζετε? Κοιτάξτε, η αφύπνιση είναι πάντα μέσα στο πλαίσιο το οποίο έτσι κι αλλιώς και στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και όχι μόνο, το που δουλεύει το ΕΠΑΜ όλα τα χρόνια που υπάρχει. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που συναντάμε στην ελληνική κοινωνία σήμερα είναι η συνειδητοποίηση μέρα με τη μέρα ότι έχουν απατηθεί ακόμα και από αυτή την κυβέρνηση, διότι στην πράξη, στην καθημερινότητά τους αποδεικνύεται, δεν περιμένει κάποιος να βγει να τους τον πει στην τηλεόραση. Δημοσκοπικά όμως, γιατί δεν φαίνεται αυτό? Το δημοσκοπικά να το δούμε τώρα αυτό. Το δημοσκοπικά, έτσι το σήμερα κοίταγα εδώ στην. Έχει χάσει το 60% της αποδοχής. Ναι, σαφώς έχει χάσει, αλλά και σήμερα είδα, ας πούμε, εδώ εφημερίδα τοπική της Θεσσαλονίκης ότι έγραφε 68,9% η αποδοχή στην κυβέρνηση και ότι συμφωνούμε με την πολιτική που ασκεί. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ξεκίνησε με το 85%, αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς είναι πεσμένο, αλλά εγώ αυτό που διαπιστώνω και από άλλες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν έρχονται στο φως της δημοσιότητας και είναι από πολύ έγκυρες εταιρείες, όπως είναι η Gallup International, που είναι γαλλική εταιρεία και έκανε μια δημοσκόπηση μάλιστα το 2014 στην Ελλάδα, η οποία αποτύπωσε ένα 52% υπέρ της εξόδου από το ευρώ στην Ελλάδα. Ήταν δημοσκόπηση που έγινε σε όλες τις χώρες. Λοιπόν, την είδατε? Πουθενά. Ναι, ναι, τη διάβασα στο διαδίκτυο, ενδεχομένως. Αλλά έχετε δίκιο, ναι, δεν έτσι δεν έχει βγει. Ειδικά στα τηλεοπτικά κανάλια. Αυτό το πράγμα, εμείς τι αποτυπώνουμε στην ελληνική κοινωνία? Ο κόσμος δεν έχει πρόβλημα. Να υπάρχει ένας φόβος, είναι σαφώς ότι υπάρχει ένας φόβος με όλη αυτή την επίθεση που υπάρχει εδώ και 5 χρόνια. Ξορκίζεται το ζήτημα, όχι καν το να πάμε σε εθνικό νόμισμα, τη συζήτηση του δημόσιου διαλόγου. Ξορκίζεται, α, μη το συζητάς αυτό, μας καταστρέψει και θα γυρίσουμε πίσω στους αιώνες κτλ. Έτσι, είναι σαφές. Δηλαδή, 5 χρόνια, όποιος ανοίγει το ζήτημα αυτό, επομένως είναι λογικό να υπάρχει ένας φόβος στην ελληνική κοινωνία. Από την άλλη μεριά όμως, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος δεν έχει πρόβλημα, αρκεί να του πει κάποιος πώς γίνεται. Αρκεί να εμπιστευτεί μια πολιτική δύναμη, όπως θέλεις μπορείς να το πεις από εκεί και πέρα, όπου θα του, την εναλλακτική αυτή που θα του βάλει στο τραπέζι, να είναι αξιόπιστη, φερέγγια και να του δώσει ορίζοντα. Τότε είναι σίγουρο το ότι τα ποσοστά θα δείτε να του μπάρουν προς την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η αντίληψη δική μας. Ναι. Έτσι. Και φαντάζομαι ότι δεν εκφράζεται εκ του προχείρου. Όχι βέβαια. Έχετε την προσλαμβάνουσα αυτή της καθημερινής επαφής με τον κόσμο. Ακριβώς. Γιατί να σας πω κάτι, εμείς έτσι κι αλλιώς, να, στη Θεσσαλονίκη είμαστε για αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια εκδήλωση με κύριο ομιλητή τον Δημήτρη Καζάκη, όπου μετά από μια μικρή διάλεξη που γίνεται γνωριμίας, ας πούμε, με το αντικείμενο που, το οποίο μιλάμε, ανοίγει ένας ευρύτερος διάλογος με τον κόσμο. Δηλαδή, οι εκδηλώσεις δικές μας είναι το παρεδώσει. Το μάτι με μάτι που λέμε, το πώς συνεννοήσει με τον κόσμο. Και αυτό το κάνουμε 4 χρόνια αυτή τη στιγμή. Ερχόμαστε από την Καβάλα. Πριν από την Καβάλα ήμασταν στις Σέρες αυτό το τριήμερο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, άρα δεν έχουμε την επαφή με τον κόσμο από μακριά και δια του τηλεοπτικού δέκτη. Πάντως, αν θέλαμε, αν ένας δείκτης, βασικός δείκτης, κατά τη γνώμη μου, που κρίνει το κατά πόσο ο Έλληνας θέλει ή όχι, είναι το γεγονός ότι αρνείται συστηματικά το μηντιακό καταστημένο να ανοίξει πολιτικό διάλογο. Δηλαδή, εάν σας θεωρούσαν εσάς γραφικό, με συγχωρείτε, το λέω. Προς Θεό. Κάποιοι να με θεωρούν. Ναι, θέλω να πω. Και να μας θεωρούν. Εμένα, έτσι. Λοιπόν, ότι ήταν μια ιστορία, ας πούμε, ενός γραφικού τύπου, γιατί δεν με βγάζει να με ξεφτυλίσουν. Όπως βγάζουν τον κύριο Λεβέντη σήμερα. Ξέρουν, δεν κινδυνεύουν. Ενώ εάν ανοίξουν το διάλογο αναμέτρησης επιχειρημάτων, ξέρουν ότι δεν έχουν επιχειρήματα. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να φοβίζουν τον κόσμο. Και να φοβίζουν τον κόσμο χωρίς να υπάρχει αντίπαλη άποψη.
Μου δώσατε μια πολύ καλή αφορμή. Ήθελα να σας κάνω και αυτή την ερώτηση αναφορικά με τα σενάρια Τρόμ που μας βομβάρδιζαν προεκλογικά και σε όλη αυτή την διάρκεια των 5-6 χρόνων που ενέσκυψε η οικονομική κρίση με τα γνωστά επακόλουθα των μνημονίων. Πώς ισχύουν αυτά τα σενάρια, πόσο εφικτά είναι αυτά τα σενάρια? Το 2012 ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία που δόθηκε ποτέ σε οικονομολόγους, το Wolfson Prize, δόθηκε σε μια ομάδα οικονομολόγων που απέδειξε με τη μελέτη της ότι είναι απόλυτα εφικτό και με ομαλό τρόπο η μετάβαση μιας οικονομίας από την Ελλάδα στο δικό της ελληνικό νόμισμα φεύγοντας από το ευρώ. Δεν ακούστηκε, δεν συζητήθηκε εδώ πέρα, γιατί έχουμε εξαίσιους ακαδημαϊκούς τύπου κυρίου Μάρδα, που βρίσκει ότι έχει έλλειμμα 400 εκατομμύρια το μεσημέρι και στις 6 ώρα βρίσκει, τα βρήκε. Του είχαν παραπέσει κάπου. Εάν έχεις τέτοιες καθηγητές οικονομικών και διαχειρίζονται τα οικονομικά σου, εγώ στη θέση του κόσμου, αν δεν ήξερα αυτά που ξέρω, θα είχα τρομοκρατηθεί. Γιατί ναι, θα ήθελα να φύγω από αυτό το μπουντρούμι, αλλά λέω τώρα ποιος, ο Μάρδας, ο Βαρουφάκης, ο Στουρνάρας, ποιος θα με βγάλει από αυτήν την ιστορία? Και θα τρελαινόμουν. Γι' αυτό και τρελαίνεται ο κόσμος ακόμη. Δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχει το προσωπικό. Ότι υπάρχει ένα καινούργιο προσωπικό που μπορεί να αναλάβει αυτή την ιστορία. Δεν μπορείς να χτίσεις καινούργια οικοδομή με παλιά υλικά. Αναγκαστικά θα είναι παλιωμένη οικοδομή. Και εδώ, αν κάτι έχει αποδείξει αυτή την κατάσταση, είναι το ποιος τελικά οδηγούσε την κατάσταση ή αν θέλετε προσανατολίσει την κατάσταση σωστά. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ακόμη και οι σημερινοί υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, η κατεύθυνση που ανέλυαν ήταν αυτή η κατεύθυνση που καναλύαμε και εμείς. Και αν θέλετε κατευθύναν πρωτοπόρα εμείς. Δηλαδή λέγαμε που θα πάει η κατάσταση, συζητούσαμε μαζί τους στο βαθμό που επέτρεπαν οι συνθήκες και όλοι μαζί συμφωνούσαμε ότι ναι, εκεί πάει η κατάσταση. Πώς γίνεται ρε παιδιά να συμφωνούμε το που πάει η κατάσταση, μετά να δοκιμάζετε τη δική σας λύση που είναι αποτυχημένη, φαίνεται λοιπόν, και από την άλλη να θεωρείς ότι τη λύση που προτείνει αυτός που λέει ότι ρε παιδί μου σωστά, δεν βαδίζουμε σωστά, ότι θα πάμε στο, πώς να το πούμε, στην Άβυσσο, να λες ότι αυτό δεν εφαρμόζεται. Μισό λεπτό. Αυτό είναι ορισμός αποτυχίας. Όποιος λέει, όποιος είναι αποτυχημένος εκτιμήσεις του, αποτυχημένος στις προτάσεις του, αποτυχημένος στο τι έχει προτείνει μέχρι στιγμής και το αν προειδοποιούσε και σε ποιο βαθμό προειδοποιούσε το λαό. Γιατί να είναι πετυχημένος σε αυτό που λέει του στον κόσμο ότι θα γίνει καταστροφή? Μήπως τελικά η καταστροφή αφορά τα συμφέροντα που εκφράζει αυτός οποιοδήποτε κύριος. Δηλαδή, όταν βλέπω μεγαλοδημοσιογράφους που ξέρουμε το ρόλο που βαράνε, ποια είναι τα συμφέροντά τους και το ρόλο που παίξαν όλα αυτά τα χρόνια, μαυρίζοντας κυριολεκτικά την εικόνα της ενημέρωσης, για να μην επιτραπεί ο πολιτικός διάλογος και να πηγαίνουμε από το ένα μνημόνιο στο άλλο, τη μια σφαλιάρα στην άλλη, γιατί πρέπει να δεχτώ σήμερα αυτούς τους κυρίους να μου λένε ότι θα γίνει καταστροφή? Κύριε Γαζάκη, ήταν μεθοδευμένα όλα αυτά για να οδηγηθούμε στα μνημόνια? Απόλυτα. Αυτό σήμερα πλέον έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί κάποτε το. Μέλει να το αποδείξει, βέβαια, συγγνώμη που σας διακόπτω, μέλει να το αποδείξει και η Επιτροπή για το δημόσιο χρέος που έχει συσταθεί. Δεν το βλέπω, γιατί. Στη Βουλή. Ναι, δεν το βλέπω, γιατί δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης στο δημοσιονομικό κορβανά. Δηλαδή, για να μπορέσει να κάνει σοβαρή δουλειά και να μην λες τα τετριμένα, δηλαδή αυτά που έχουμε πει ήδη, τα έχουμε γράψει όλα αυτά, πρέπει να έχεις πρόσβαση στο Γενικό Λογιστή του Κράτους. Γιατί ήταν μεθοδευμένο? Και πού αποσκοπούσε όλο αυτό? Όλη η ιστορία ήταν πρώτον να διασωθεί ένα νόμισμα το οποίο δεν έχει νόημα να υπάρχει παρά μόνο ως χορεογραφό. Τώρα όμως έχει δημιουργήσει τεράστια χρέη και δεν μπορεί οι οικονομίες όλες, όχι μόνο οι ελληνικοί, να ανταποκριθούν. Και δεύτερον, να σωθούν οι τράπεζες που κερδίζουν από αυτό το νόμισμα. Το νόμισμα βεβαίως ήταν το ευρώ. Ωραία. Εάν λοιπόν ισχύει αυτό που λέτε, τότε γιατί δεν κάνουν τα αδύνατα δυνατά να περισσώσουν και την αξιοπιστία αυτού του νομίσματος και να διασφαλίσουν φυσικά την συνέχειά του,
σώζοντας ουσιαστικά την ελληνική οικονομία, την Ελλάδα. Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Γιατί δεν υπάρχει. Και την αφήνουν έρμεο και των διεθνών αγορών και της παγκόσμιας τάξης έτσι όπως διαμορφώνεται. Γιατί χάρη στην κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία, ναι, αυτοί έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Παράδειγμα, εάν δεν ήταν στην κατάσταση αυτή που βρίσκονταν η Ελλάδα σήμερα και κάμποσα χρόνια, δεν θα μπορούσε για παράδειγμα η Γερμανία να δανείζεται με τα επιτόκια που δανείζεται αυτή τη στιγμή. Αν ανέβουν 1% τα επιτόκια της Γερμανίας αυτή τη στιγμή δανεισμού, θα αυξηθεί το δημοσιονομικό της βάρος περίπου στα 20 με 30 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Πληρωμή επιπλέον τόκων. Αυτό σημαίνει συντριβή του γερμανικού προπολογισμού. Και αυτό δεν το θέλει με τίποτα. Από την άλλη μεριά, η εκποίηση της χώρας προσθέτει εισόδημα σε αυτούς. Για παράδειγμα, η κρατική Fraport που θα πάρει τα 14 αεροδρόμια, καταλαβαίνετε τι εισόδημα θα έχει και τι δυνατότητες θα έχει. Και μάλιστα, δεν λέω για τις συνέπειες, είναι εύκολος. Οποιοσδήποτε έχει σχέση με το χώρο και ειδικά με τον τουρισμό, καταλαβαίνει τι καταστροφή θα επέλθει για εμάς. Αλλά λέω κάτι άλλο. Λέω, τι εισόδημα θα είναι για το γερμανικό κράτος όμως. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι γερμανικών συμφερόντων, κρατικών συμφερόντων. Όπως αντίστοιχα και το Deutsche Telekom. Και οι άλλες συμφωνίες που κλείνουν οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την οικονομία τους. Σε βάρος όμως το δικό μας. Αν δεν είμαστε μέσα στο ευρώ και δεν είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα μπορούσαν να το καταφέρουν? Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να το καταφέρουν αυτό το πράγμα σε βάρος της χώρας μας. Έτσι λοιπόν, τους συμφέρει να κατηθεί η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση, και όχι μόνο να κατηθεί, αλλά να βυθιστεί ακόμη περισσότερο. Και ελπίζω, τουλάχιστον ελπίζω, αυτή η κυβέρνηση, μπορεί να διαφωνούμε σε πάρα πολλά, μπορεί να λέμε απέτυχε, τουλάχιστον σε αυτό τουλάχιστον που ξεκίνησε να κάνει. Ελπίζω να μην είναι τόσο αδίσταχτη, αποδειχτεί τόσο αδίσταχτη, ώστε να εισάγει διπλό νόμισμα στη χώρα. Με προλάβατε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί πολλής λόγος γίνεται για το διπλό νόμισμα. Όποιος το κάνει ή όποιος το προτείνει, του αξίζει κρεμάλα στο Σύνταγμα ή στην Κεντρική Πλατεία. Λοιπόν, σε μια γιατί χώρα. Γιατί το λέτε αυτό? Κοιτάξτε, το διπλό νόμισμα είναι κάτι πολύ απλό, για να το καταλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Σε κάποια στιγμή, στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους, γιατί είναι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν πίσω, δεν έχει εναλλακτική, λοιπόν, θα τους πούνε από το κράτος ότι πάρει μια υποσχετική ή ένα δεύτερο νόμισμα ευτελούς αξίας, με το οποίο μπορώ να σε πληρώνω χωρίς να δανείζομαι, το κόβω εγώ ή μου το παραχωρούν. Mm-hmm. Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο όμως όταν το πάρεις θα πληρωθείς και το πάρεις θα πας στον μπακάλι. Και ο μπακάλις μόλις το δει, πόσο θα το πάρει όσο έχει επάνω? Όχι. Θα το πάρει στη δική του εκτίμηση, στην κατεκτίμησή του αξία. Μπορεί να είναι στο 50%, μπορεί να είναι στο 80% κάτω. Λοιπόν, θα πας στην τράπεζα να πληρώσει το δάνειό σου. Η τράπεζα θα σου πει ότι κοίταξε να δεις κάτι, επειδή είναι περιουσιακό μου στοιχείο το δάνειο πληρώνεται μόνο σε σκληρό ευρώ. Άρα, αυτό το χαρτάκι που μου φέρες, εγώ θα στο πάρω στο 80% της αξίας ή στο 60% της αξίας. Που σημαίνει ότι τα 100 του ευτελούς νομίσματος θα αντιστοιχούν με 60 ευρώ. Και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει εκεί μέσα. Άλιστα. Αυτό το νόμισμα όποτε εφαρμόστηκε. Σε ποιες χώρες εφαρμόστηκε αυτό? Και στην Ελλάδα. Ιστορικά. Έχει ιστορικά εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Κάθε φορά πριν την απόλυτη χρεοκοπία μιας χώρας, την κατάρρευσή της δηλαδή, εφάρμοζαν διπλό νόμισμα. Και στην Αργεντινή το 2001 εφάρμοζαν διπλό νόμισμα, διπλό πέσο. Δηλαδή ένα σταθεροποιημένο με το δολάριο και ένα δεύτερο που είναι ελεύθερα συναλλάξιμο και άρα υποτιμήσιμο. Το κάνανε και στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Το κάνανε το 1893 με τη διπλή δραχμή. Και μετά, όταν δεν έφτανε η διπλή δραχμή, φτιάξανε μια αριστερή παρένθεση. Κυβέρνηση Σωτηρόπουλου Ράλλη, μόλις για μερικούς μήνες, για να μην τη φορτωθούν την ευθύνη ούτε οι Δηληγιανέοι ούτε οι Τρικουπέοι, που ήταν το δικοματικό πλαίσιο της εποχής εναλλαγής. Φτιάξανε λοιπόν το Σωτηρόπουλο για την εποχή εκείνη λέγανε ότι ήταν μια ανεξέρωτος οικονομολόγος αριστερός. Γιατί λέμε αριστερός? Γιατί ήταν κοινωνιστής. Μιλούσε για τον κοινωνισμό, για την ανάγκη δηλαδή της οικονομίας να υπηρετεί κοινωνικά πρότυπα. Αριστερός δηλαδή με τα σημερινά μας δεδομένα. Αυτόν λοιπόν με συμφωνία του Χάμπρο, ένας από τους μεγαλύτερους δανειστές της Ελλάδας, ξένος οίκος δηλαδή, λοιπόν βάλανε το ΣΚΡΙΠ. Το ΣΚΡΙΠ είναι αυτό που προτείνει ο κύριος Μάρδας και ο Δραγασάκης σήμερα. Το IOU, δηλαδή μια υποσχετική.
Εσύ δηλαδή, το κράτος σε πληρώνει με υποσχετικές. Οι οποίες υποσχετικές μετά εσύ πρέπει να διαβιώσεις. Πρέπει να πληρώσεις τον νίκη σου, πρέπει να πληρώσεις τον μπακάλι σου, πρέπει να πας στο σούπερ μάρκετ και φυσικά να πληρώσεις και τα χρέη σου. Με αυτό. Και έγινε ο κακός χαμός. Έπεσε βεβαίως η κυβέρνηση και μας ήρθε ο Τρικούπης και μας δήλωσε. Δυστυχώς επιτυχεύσαμε. Έγινε και μετά αυτό το πράγμα. Και αποκορύφωμα αυτή την ιστορία, και οι παλιοί το θυμούνται, ακόμη όσοι έχουν μείνει με ανάμνηση κατοχής, το διπλό νόμισμα που μας βάλανε στη κατοχή, οι Γερμανοί πάλι, όπου το κόσμος μας έλεγε τα λεφτά γκοντζαμάνικα ή ράλικα λεφτά, όπου φτάσαμε στο σημείο να έχουμε χαρτονομίσματα των 10 δισεκατομμυρίων. Κύριε Συμβουλόπουλε, τελικά με όσα μας εξιστορεί εδώ και μας παρουσιάζει ο κύριος Καζάκης, τίθεται έτσι η απορία και σε μένα και σε όσους μας ακούνε, εάν η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού ή τελικά η πολιτική πρέπει να υπηρετεί το ανέφικτο. Ναι. Δεν ξέρω, αυτό τώρα τι να σας απαντήσω. Δεν ξέρω, την άποψή σας θα ήθελα. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Όχι, όχι. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ. Δεν έχει τόσο να κάνει με την πολιτική ακριβώς αυτό το πράγμα, όσο έχει να κάνει με την επιβίωση μιας χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή, ας σοβαρευτούμε λιγάκι με την έννοια ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές στο που βαδίζει αυτός ο τόπος. Δεν γίνεται δηλαδή να έχουμε 60% ανεργία στους νέους. Δεν γίνεται από 0 μέχρι 17. Χρονών η πρώτη ηλικιακή κατηγορία, δηλαδή που είναι η παιδική και εφηβική ηλικία, να έχει το μεγαλύτερο δείκτη φτώχειας στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να κλείνουν 853 επιχειρήσεις μόνο στο νομό Μαγνησίας το πρώτο τρίμηνο του έτους, να έχουν κλείσει 350.000 επιχειρήσεις μέχρι σήμερα. Αυτό δεν λέγεται πολιτική, αυτό λέγεται καταστροφή. Εδώ πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση, άμεση λύση, να φύγει η χώρα από αυτή την ιστορία. Θέλετε να το πείτε πολιτική, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι ακριβώς είναι. Μπορείτε να το πείτε και έτσι. Πάντως, εγώ το βλέπω σαν μια άμεση ανάγκη όπου πρέπει να μιλήσει κάποιος στον κόσμο ανοιχτά. Ανοιχτά, να δούμε την αλήθεια. Κατάφατσα. Η χώρα χρειάζεται ένα νέο όραμα. Οι πολίτες αυτής της χώρας χρειάζονται. Χρειάζεται ανοικοδόμηση η χώρα. Πού ζούσαν μέχρι τώρα αυτοί οι πολίτες, σε. Εντάξει, είχαμε μία. Σε φρούδες, ελπίδες και σε. Εντάξει, είναι μία ιστορία που χωράει πάρα πολύ κουβέντα η ανάλυση της. Είναι όλη η ιστορία της μεταπολίτευσης και ειδικά η ιστορία από το 1981 και μετά, με την είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΟΚ. Και μετά τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι ελληνικές κυβερνήσεις την ελληνική οικονομία, τα ζητήματα του δανεισμού, το πόσο έκαναν τον κόσμο να πιστέψει και ειδικά με την είσοδος μας στην ευρώ ότι ο δανεισμός είναι πια ευτελής και είναι, δανείζεσαι με το τίποτα, δεν χρειάζεται, μπαίνουμε στην Ευρώπη. Και δημιουργήθηκε η εντύπωση στον Έλληνα ότι αυτό είναι το μοντέλο το οποίο του ταιριάζει. Μέσα σε αυτή την πορεία ξέχασε βασικές αρχές, ηθικές αξίες, ζητήματα πατριωτισμού, ζητήματα ιστορίας, παραχαράχτηκε η ιστορία. Θα σας πω μια ρίση του Μίλαν Κούντερα, ένας γνωστός συγγραφέας τσεχοσλοβάκος, ο οποίος είπε ότι όποιος, αν ένα έθνος καταλύσει στην ιστορία, του διαγράψει την ιστορία, την παράδοσή του, τα τραγούδια του, την ιστορία του μέσα από την παράδοσή του, τη γλώσσα του, τότε είναι σίγουρο ότι αυτό το έθνος θα πάψει να υπάρχει. Και το σίγουρο είναι ότι θα πάψει να υπάρχει και για τον ίδιο το λαό που ζει μέσα στο έθνος, αλλά πολύ περισσότερο και για τους διπλανούς λαούς, οι οποίοι δεν θα έχουν κανένα λόγο να το θυμούνται. Λοιπόν, αυτό πρέπει να μπει πλέον ως συνείδηση, κατά τη γνώμη μου, μέσα στον ελληνικό λαό, γιατί εκεί είμαστε. Είμαστε στην κατάλυση ενός λαού, μιας συνέχειας δηλαδή, της συνέχειας της ιστορίας μας, η οποία έχει αποδομηθεί. Δείτε, παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, εγώ έχω ένα παιδάκι 8 χρονών στο δημοτικό. Εάν ανοίξετε το βιβλίο της ιστορίας να δείτε τι λέει μέσα, σε χαρακτηριστικά αποσπάσματα, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ένα πολύ απλό στοιχείο σας λέω. Άρα τα πράγματα έχουν πάρει αυτό το δρόμο και νομίζω, ελπίζω, θέλω να ελπίζω, γιατί και σε αυτή τη στάση ζωής έχω πια, εγώ προσωπικά, ότι δεν θα τα αφήσω να συμβεί, με όσες δυνάμεις υπάρχουν. Είτε μέσα από το μετερίζει που λέγεται ΕΡΤ, παραδείγματος χάρη, όπως προσπαθήσαμε και το προηγούμενο διάστημα, είτε μέσα από το μετερίζει που λέγεται Νέο Παλαϊκό Μέτωπο, είτε μέσα από την οικογένειά μου, από το συγγενικό μου περιβάλλον, απ' όλα. Έτσι, είναι δηλαδή μάχη ζωής πια. Κύριε Καζάκη, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά πρωτίστως
τη θέση μας στον κόσμο. Σαφέστατα, κύριε. Μας μαθαίνουν ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά ραγιάς. Το μαθαίνουν στα παιδιά του Δημοτικού. Ότι το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε ή το ελληνικό έθνος δημιουργήθηκε από καπρίτσιο των δυτικών δυνάμεων. Μέγα ψέμα. Για να μαθούν τα παιδιά από το Δημοτικό ότι δεν μπορούμε ότι να. Ότι κάπου δείξουμε... πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι. Ναι, 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 είμαστε δεμένοι κάπου. Βέβαια, τούτος ο λαός οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι όπως πριν το 1821 έχει 400 χρόνια που δεν άφησε του φέκι κάτω, όπως λένε οι ιστορικοί του, πέρα από τις ιδιοσυγκρασίες του κτλ. Έτσι και μετά την απελευθέρωσή του, έστω την τυπική του απελευθέρωση, δεν άφησε του φέκι κάτω από το να προσπαθεί να γίνει ανεξάρτητος, αυτεξούσιος σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο ήταν πάντα σε βάρος του. Πάντα. Από την εποχή της Ιεράς Μαγείας μέχρι σήμερα. Όμως ο πόθος του λαού ήταν αυτός. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, επειδή ξέρανε ότι αυτός ο λαός τρομάζει δύσκολα. Τρομάζει δύσκολα. Μπορεί να είναι λιγάκι τεμπέλης, με την έννοια ότι αντιδρά συνήθως αργά, αλλά δεν τρόμαζε εύκολα. Για παράδειγμα, σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 1981, που το ζήσα, ήμουνα 19 χρονών και ήταν και η πρώτη μου πολιτική εμπειρία από άψη πολιτικής μάχης, που συμμετείχα εκλογικής μάχης. Το 1981 το 60% του ελληνικού λαού ψήφισε ΕΟ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Να φύγουν οι βάσεις του θανάτου. Να ξεφύγουμε από τη Δύση, το δόγμα του ανήκομενη στη Δύση. Άσχετα το ποιες πολιτικές ηγεσίες και ποια πολιτικά κόμματα το εξέφρασαν αυτό και αν το πρόδωσαν ή όχι. Αυτό το βάζουμε στην άκρη. Αυτός ο λαός δεν φοβόταν ούτε Τουρκία. Θυμηθείτε ότι είχαμε τα προβλήματα στη ΣΜΙΚ. Είχαμε 6 χρόνια που είχαμε ζήσει την εισβολή, το Ατήλα 1 και 2. Mm-hmm. Είχαμε συνεχή προβλήματα στον Εύρο και στα νησιά. Αυτός ο λαός δεν τρόμαζε και ψήφιζε μαζικά να ξεφύγει από αυτήν την ιστορία. Δυστυχώς, μετά ακολουθήθηκε μια πολιτική που αν αυτό το μεγάλο κακό που έκανε η διακυβέρνηση Πασόκ, πέρα από όλα τα άλλα που μπορεί να πει κανείς ότι και θετικά και αρνητικά, δεν είναι και το θέμα, είναι ότι ο μέσος Έλληνας έχασε κάθε ηθική αναφορά, κάθε ηθική αναστολή. Τα θεώρησε όλα δεδομένα, η διαφθορά, η αρπαχτή, εκμεταλλεύουμε καταστάσεις. Παράδειγμα το δικό σας. Και έτσι θα θέλαμε όλοι να κλείσουμε αυτή την συζήτηση. Βρίσκεστε στην ελεύθερη ΕΡΤ πλέον επισήμως. Ελπίζω να δούμε πόσο και να μην είναι και η τελευταία φορά. Πόσο πιστεύετε ότι στήχησε αυτό το μαύρο στην ελληνική κοινωνία, αλλά και σαν συμβολισμός στο πλαίσιο μιας δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη μου, όχι να το πω σαν άνθρωπος ο οποίος ήμουν αλληλέγγυος, όπως τα λέτε εδώ, δηλαδή δεν ήμουν μέλος της οικογένειας των εργαζομένων της ΕΤ, ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία, μία από τις λίγες, ίσως η μοναδική, μάλλον η μεγαλύτερη μετά τις πλατείες, όπως λέγαμε, των αγανακτισμένων, και ήταν και η πιο καλή ευκαιρία από τις πλατείες, με την έννοια ήταν πιο οργανωμένα τα πράγματα, δεν ήταν το χήμα στις πλατείες, όπου μπορούσε ο λαός να δώσει το δικό του στίγμα. Και εκεί ήταν η μεγαλύτερη προδοσία που έγινε. Με συγχωρείτε, είναι προδοσία προσδοκιών και καταστάσεων. Εκείνος ο κόσμος που κατέβαινε κάτω κατά δεκάδες χιλιάδες, δεν κατέβαινε απλά να προστατεύσει μερικούς εργαζόμενους, μερικές χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι τους πετάγανε με το χειρότερο τρόπο στον δρόμο. Ούτε βεβαίως και αυτό που μου έλεγε η μάνα μου, που ήρθε από την Καλαμάτα κοντά στα 80 της, μόλις είδε το μαύρο στην ΕΡΤ, στη Μισεχούντα. Αυτό το πράγμα παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: τι γίνεται, είδα χούντα. Και πήρε μόνη της το κτέλ και ανέβηκε πάνω να συμπαρασταθεί, να έρθει επάνω στην Αγία Παρασκευή. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος περίμενε κάτι, να γίνει ένα εφαλτήριο. Και αυτό που είδε τελικά στην πορεία είναι το εξής: είναι ότι αντί να το αξιοποιήσουμε όλο αυτό το πράγμα για να πάμε μπροστά, και αν το λύγαμε τότε, αν λύγαμε την κυβέρνηση Σαμαρά τότε, τώρα ενδεχομένως. Οι εξελίξεις ήταν τελείως διαφορετικές. Οι συσχετισμοί, αν θέλετε, και από τις δυνάμεις που θα αναλάμβαναν τις στίγες του τόπου, θα ήταν πολύ πιο αποφασισμένες να πάνε μπροστά. Γιατί θα είχαν την καυτή ανάσα του κόσμου στο σβέρκο τους. Αυτό το πράγμα δυστυχώς κατέληξε σε αυτό το φιάσκο, για μένα είναι φιάσκο, αυτό το πράγμα που βλέπουμε σήμερα ως ΕΡΤ και που ενδεχομένως θα δούμε αύριο ως ΕΡΤ. Που είναι στην ουσία η μετονομασία της ΝΕΡΙΤ, αυτού του εξαμβλώματος
που εμείς επιμένουμε να μην πηγαίνουμε. Είμαστε οι μόνοι. Και... να μην πηγαίνουμε εκεί, να μην δίνουμε συνεντεύξεις. Είμαστε οι μόνοι τελικά. Mm-hmm. Έτσι. Και... λοιπόν, κύριε Συμβουλόπουλε, με πιέζουν για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Ωραία. Γιατί έχει τελειώσει ήδη ο χρόνος. Κύριε Συμβουλόπουλε. Σωστά το λέω. Ναι, ναι. Για την ΕΡΤ. Ναι, ναι. Με έχει καλύψει ο Δημήτρης ο Καζάκης. Καταρχήν να πούμε δύο πράγματα έτσι πολύ γρήγορα. Ότι πρέπει όλοι εμείς, είτε μείναμε 5 μήνες στο Ραδιομέγαρο, είτε συνεχίσαμε από το καθένας από το μετερίζι του. Εδώ η ΕΡΤ3 ήταν ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα τρόπου λειτουργίας. Και πρέπει να πω παρεπιπτόντως αυτό το κομμάτι, ότι η πρόταση που κατατέθηκε πριν στην περίοδο των διαβουλεύσεων, ας πούμε, από το μεγάλο συντονιστικό που έγινε εδώ στην ΕΡΤ3, ήταν ό,τι καλύτερο έχω διαβάσει εγώ προσωπικά. Για την λειτουργία της ΕΡΤ. Λοιπόν, πρέπει να τελειώνει ένας κύκλος, αν θέλετε ένα κομμάτι του κύκλου, και πρέπει να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας όσον αφορά στο τι δεν πήγε καλά, τι πήγε καλά, τι ευκαιρίες χάσαμε μέσα σε αυτόν τον αγώνα, πάνω στο πλαίσιο που είπε πριν και ο Δημήτρης ο Καζάκης. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να αισθάνομαι εγώ προσωπικά, και όσο και αν πικραίνονται συνάδελφοι, δεν μπορώ να αισθάνομαι δικαιωμένος σε καμία περίπτωση, γιατί πρώτα απ' όλα, αν πάρεις το νομοσχέδιο και το κοιτάξεις, θα δεις ότι η προσφυλή τακτική της κυβέρνησης αναβαφτίζουμε το μνημόνιο σε τρέχουσα διευθέτηση, την Τρόικα σε θεσμούς και ό,τι άλλο έχει αλλάξει. Με τον ίδιο τρόπο μεταβαφτίζεται αυτή τη στιγμή η ΝΕΡΙΤ σε ΕΡΤ. Προσθέτουμε και δύο τροποποιήσεις. Αλλά αν πάρει κανείς και κοιτάξει το νομοσχέδιο, θα δει ότι είναι εξαιρετικά ασαφές και ιδιαίτερα επικίνδυνο και σε πολλά σημεία, τόσο αναφορά και στα εργασιακά, όσον αφορά και στην περιουσία της ΕΡΤ, όσον αφορά και στο πόσο μπορούν να συνεχίσουν οι ίδιες οι δομές όπως ήταν. Και το χειρότερο από όλα, μάλλον το συγκεκριμένο σημείο, είναι ότι το μόνο που είχε να κάνει αυτή η κυβέρνηση, για να πεις ότι δικαιώνω αυτούς τους ανθρώπους, ήταν να καταργήσει την κατάργηση της ΕΡΤ. Δηλαδή να καταργήσει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία σημειωτέων δεν έχει περάσει και από τη Βουλή. Δεν έχει κυρωθεί, έτσι. Άρα παράνομη. Είναι παράνομη. Και με αυτόν τον τρόπο να κατέδειχνε και την αντισυνταγματικότητα της προηγούμενης κυβέρνησης σε όλο το εύρος. Ανταυτού έχουμε αυτή την πορεία. Θα δείξουν τα πράγματα, ο αγώνας συνεχίζεται. Ο αγώνας συνεχίζεται και okay. Καλό είναι η κοινωνία να είναι πάντα σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση για το καλό του τόπου, έτσι. Αλίμονο. Όχι μόνο για ιδιωτελείς σκοπούς. Προς Θεού, να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, που είχαμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε με την παρουσία σας εδώ στη Θεσσαλονίκη, και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας και στο ρόλο που υπηρετείτε. Να είστε καλά.